Διάσιο μότροπος των Αποστόλων Χριστού, Ιάσον ο ενδόξος, σωσί Πατρός ο κλήνος, συμφώνος τιμάς θωσάν, ούτι γαρδε δεγμένη, τον της χάριτος λόγων, ύβγασαν εν Κερκύρα, ευσεβία στο φέγγος. Πρεσβεύοντες το Κύριο υπέρ των ψυχών ημών. Απριλίου. Ιάσονος και σωσιπάτρου των Αποστόλων, Κερκύρας μάρτυρος, Ζήνονος και Βιταλίου, Ευσεβίου νέωνος των μαρτύρων, Ιωάννου Καλοκτένους Μητροπολίτου Θηβών. Είπεν ο Κύριος, «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς, γενέσθε αλλοιείς ανθρώπων. Ακολουθήστε με ως μαθητές μου, και θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων που με το δίχτυ του Θείου Κηρύγματος θα τους ελκύετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Με αυτόν τον τρόπο και οι Άγιοι Ιάσονας και Σωσίπατρος κατάφεραν με τη χάρη του Θεού να γίνουν πραγματικά μεγάλοι ψαράδες ανθρώπων. Και οι δύο ήσαν φίλοι αγαπημένοι του Αποστόλου Παύλου. Η ζωντανή τους πίστη κατέστησε τους δύο αυτούς άνδρες επισκόπους, τον μεν Ιάσονα στην Ταρσό, τον δε Σωσίπατρο στο εικόνιο της Μικράς Ασίας. Όμως το ιεραποστολικό καθήκον έστειλε και τους δύο στον νησί της Κέρκυρας, για να κηρύξουν τον Θείο Λόγο και να ιδρύσουν νέες εκκλησίες. Εκεί ο ειδωλολάτρης άρχοντας Κερκυλίνος τους συνέλαβε και τους φυλάκισε. Μέσα από τη φυλακή οι δύο Απόστολοι άρχισαν με το δίχτυ του Θείου Λόγου να ψαρεύουν ανθρώπους στην πίστη του Χριστού. Κάνουν χριστιανούς 7 φημισμένους λίσταρχους του νησιού, τον δεσμοφύλακα Αντώνιο και το σπουδαιότερο την κόρη του Κερκυλίνου, Κερκύρα, της οποίας η πίστη φέρνει πλήθος νέων πιστών. Όταν ο Κερκυλίνος πνίγηκε σε ένα ναυάγιο, τον διαδέχθηκε ένας σκληρός ειδωλολάτρης, ο Δατιανός. Μία από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να κάψει ζωντανό τον Σωσίπατρο, αλλά ο Ιάσονας κατάφερε με τη χάρη του Θεού να εκχριστιανίσει τον Δατιανό και όλη του την οικογένεια. Αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει μεγάλο πνευματικό έργο στην Κέρκυρα. Η Αγία Κερκύρα ήταν η κόρη του βασιλέως της Κερκύρας Κερκυλίνου και πίστεψε στον Ιησού Χριστό από τα μαρτύρια των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου. Οπότε ομολόγησε τον Χριστό και πούλησε όλα της τα κοσμήματα και τα χρήματα τα έδωσε στους φτωχούς. Όταν το έμαθε αυτό ο πατέρας της και αφού δεν μπόρεσε να τη μεταστρέψει, την παρέδωσε σε έναν Αιθίωπα για να τη διαφθείρει. Αλλά ο Αιθίωπας πίστεψε και αυτός στο Χριστό και έτσι θανατώθηκε. Η δε Κερκύρα βασανίστηκε με πολλούς τρόπους και στο τέλος την κρέμασαν και την θανάτωσαν με βέλη. Οι Άγιοι 7 μάρτυρες Σατορνίνος, Ιακισχόλος, Φαυστιανός, Ιανουάριος, Μαρσάλιος, Εφράσιος και Μαμίνος ή Μάμος. Ήσαν οι πρώην ληστές οι φυλακισμένοι στην Κέρκυρα και δια των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου πίστεψαν στο Χριστό. Κατόπιν μαρτύρησαν μέσα σε βρασμένη πίσα. Οι Άγιοι Ευσέβιος, Ζήνων, Βιτάλιος και Νέων. Οι Άγιοι αυτοί ήσαν από τους κατοίκους της Κέρκυρας οι οποίοι πρώτοι ηλκίστησαν από τα κηρύγματα των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου. Όταν ο άρχοντας Κερκυλίνος τους κατεδίωξε και αφού τους συνέλαβε, τους γύμνωσε και τους μαστίγωσε σκληρά.
Επειδή όμως αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, τους φυλάκισε και κατόπιν, αφού άναψε μεγάλη φωτιά, τους έριξε μέσα και έτσι αξιώθηκαν του αθανάτου μαρτυρικού Στεφάνου. «Εν Κερκύρα, Κερκύρα, όντως όφθης πολύ αθλός, και τερατουργούσα Παρθένος, των δρόμων μάρτης τετελεκάς, πατέρα απειρνής οδυσσεύει, και άλλον σι εκτίσω τον Χριστό. Και Κερκυραίων πλήστους προς αληθή σοφίαν ήλκυσα στη πίστη σου. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε Στεφάνος αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, πάσιν.